χειρίστηκες σωστά. Ναι, δεν έκατσα να το ανεχτώ. Δηλαδή, επειδή μπορεί να υπάρχουν και άλλες γυναίκες που το έχουν βιώσει αυτό το πράγμα και καμιά φορά λες, εντάξει, μωρέ, έτυχε. Αλλά αν τύχει μια φορά, θεωρώ ότι θα ξανατύχει. Ανήκει στο παρελθόν. Ας μιλήσουμε για το μέλλον. Για το μέλλον, δεν ξέρεις τι ξημερώνει το μέλλον. Εμείς πάλι πριν κάποιες εβδομάδες στην εκπομπή είχαμε παίξει ένα quiz. Και, ναι, βεβαίως. Και λέγουμε ότι είναι μια πολύ ωραία ξανθιά παρουσιάστρια, η οποία είναι με έναν τραγουδιστή. Εν τέλει, λοιπόν, μίλησες εσύ πολύ χαλαρά και όμορφα για το αγόρι σου, για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Mm-hmm. Δες λίγο αυτά τα πλάνα. Τι πλάνα? Δες τα λίγο. Είναι από εμάς επιλεγμένες οι φωτογραφίες. Ναι. Είστε πολύ ταιριαστοί. Έτσι θεωρείς? Δες. Ναι, πάρα πολύ ταιριαστοί είστε. Πάρα πολύ ταιριαστοί. Επιλέξαμε βέβαια τις φωτογραφίες εσείς και εμένα, αναλόγως με τον τρόπο που είστε ντυμένοι και πώς κοιτάτε. Τις ταιριάξατε ωραία. Δεν τις ταιριάξαμε ωραία. Είσαι καλά? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Τον ήξερες τον Νίκο από πριν? Τον ήξερα, ναι. Ενώ ήσασταν φίλοι και μετά προέκυψε κάτι? Όχι. Ξέρεις, λόγω του χώρου είχαμε συναντηθεί 2-3 φορές σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο παρελθόν του είχα πάρει και μία συνέντευξη. Για πες! Ναι. Όταν ήμουν στο MTV που έκανα μία εκπομπή με ελληνικά τραγούδια. Πριν πόσα χρόνια αυτό? Πριν πόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι ότι ήσουν στο MTV, γι' αυτό. 6-7. Πήγα μετά την αποχώρηση από το Μέστερ Γελή Χαρά στον Αλφα. Εκείνα τα, ναι. Εκείνες οι ωραίες Και είχα κάνει εκείνη την εκπομπή που είχε να κάνει με ελληνικά τραγούδια, που στο MTV δεν είχε υπάρξει μια αντίστοιχη εκπομπή μέχρι τότε. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της εκπομπής, που κάναμε κάποιες συνεντεύξεις σε διάφορους καλλιτέχνες, είχα κάνει και στον Νίκο. Και τότε υπήρχε κάτι ή μια σκέψη? Όχι, τίποτα. Εντάξει, είναι μάλλον να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, το timing που λέμε. Θεωρώ ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Συγκατοικείτε? Όχι, με ξαναρωτήσανε. Κάπου το διάβασα, γι' αυτό ρωτώ. Τι βρήκαμε, Λεάνα? Εγώ ήρθα εδώ για να μην... Δεν ξέρω τι είναι τώρα, βλέπω απλώς τον Οικονομόπουλο τραγουδάει. Α, είναι η συνέντευξη. Ορίστε. Γρήγορο κορίτσι, η Λεάνα. Και ο Παρτσόλης, μην νομίζεις, έχουν πάρα αυτά περιμένουν. Δηλαδή, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Δεν ήθελα να πω δικά μου, ούτε να παρουσιάσω τη δουλειά. Καλά, δεν λέμε τίποτα τρομερό. Ήθελα τραγούδια και τη δουλειά που αγγίζουν δουλειά. Εμένα. Και ναι, αφού τότε δεν υπήρχε κάτι, εντάξει. Πηγαίνεις να τον θαυμάσεις? Ναι, έχω πάει αρκετές φορές. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Και εσύ δεν μου το πες. Ναι, φαίνεσαι καλά. Φαίνεσαι ήρεμη, χαλαρή και πιο όρημη, αυτό που λες. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις κι εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει την Παρασκευή. Έχεις δει πρόβες, έχεις δει ζευγάρια? Έχω δει λίγες πρόβες, γιατί η αλήθεια είναι ότι εχθές ήμασταν πάλι και κάναμε... Μέχρι τι ώρα καθίσατε εχθές? Εγώ έφυγα 12 η ώρα. Mm. Αλλά τα ζευγάρια είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Ήρθαν και στο τέλος για να κάνουμε όλοι μαζί την έναρξη. Αλλά νομίζω και στο My Style Rocks ήσασταν πάρα πολλές ώρες, πολύ ωραία γυρίσματα. Πολύ ωραία γυρίσματα και στο My Style Rocks, ισχύει. Άρα τώρα το ότι κάναμε μία πρόβα εχθές δεν μου λέει και τίποτα, ήταν ξεκούραστα για μένα. Έχω δει λίγες πρόβες από τα ζευγάρια, αλλά η έναρξη νομίζω ότι είναι φαντασμαγωρική. Θα χορέψεις? Στο αυριανό live? Ναι. Όχι. Έχεις σκοπό να χορέψεις? Θέλω πολύ. Και φαντάζομαι θα γίνει κάποια στιγμή. Από ρούχα και ντυσίματα και το πώς θα είσαι, τι σκέφτεσαι? Από ρούχα και ντυσίματα. Εντάξει, είναι ένα λαμπερό σοου στη βραδινή ζώνη. Σίγουρα καταλαβαίνεις ότι θέλουμε να υπάρχει μία λάμψη. Θα υπάρχει αυτή η λάμψη. Η Κριτική Επιτροπή πώς σου φαίνεται? Η Κριτική Επιτροπή, εντάξει, είναι ο κύριος Κοστάλας και η Γκαλένα που τους γνωρίζουμε και από προηγούμενες χρονιές, που είναι και οι ειδικοί, αν με ρωτάς. Αλλά... Σου έβαζαν υψηλές φωτογραφίες, βαθμολογίες? Όχι πάντα. Εντάξει, είναι, στην αρχή συνήθως έμπαιναν πιο χαμηλές βαθμολογίες, γιατί όλοι είχαμε μια εξέλιξη μέσα στο σοου. Η Ελεονόρα, η οποία έχει περάσει και αυτή από τη θέση της διαγωνιζόμενης, άρα γνωρίζει και εκείνη πώς είναι η πίεση και το άγχος που έχουν όλα τα ζευγάρια. Βλέπουμε και τη φωτογραφία, τη φωτογράφηση της Κριτικής Επιτροπής. Και ο Γιώργος, που είναι ο Γιώργος που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, θα δώσει το δικό του στίγμα, θεωρώ.
Είσαι αγχωμένη λίγο, ε. Είμαι λίγο. Πάντα είμαι όμως αγχωμένη. Δηλαδή δεν... με έχουν αρατήσει αν έχει να κάνει με το. Επειδή είναι live το πρόγραμμα. Αλλά έχω δει ότι ακόμη και στο My Style Rocks που ήταν μαγνητοσκοπημένα και κάναμε το γύρισμα. Ήταν όλα μαγνητοσκοπημένα. Όλα. Μόνο τελικώς βγήκε ένα κομμάτι live, γιατί και όλο το προηγούμενο έπρεπε να μονταριστεί και να φτιαχτεί. Όμως πάντα νιώθω σαν να είναι. Δεν το έχω στο μυαλό μου αν είναι live ή μαγνητοσκοπημένο, δεν το ξεχωρίζω. Έχω πάντα αυτό το άγχος που θέλω να πάνε όλα καλά. Πες μου λίγο για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τι έχει συμβεί. Για το dancing. Ναι. Άκουσα, γράφτηκε, υπόθηκε ότι εγώ ήμουν αυτή που απέτησα να μην είναι μέσα στους υποψήφιους. Το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ακόμη και όταν εγώ πήγα, γιατί έγιναν και λίγο όλα τελευταία στιγμή, αν με ρωτάς. Παρόλο που είχε γραφτεί πολύ καιρό πριν ότι εγώ θα παρουσιάσω το dancing, το βλέπα, με παίρναν φίλοι μου, μου το λέγανε και λέω: Παιδιά, τι να σας πω, όλοι το ξέρουν, εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή είχε γίνει μια πρώτη κουβέντα, αλλά δεν είχαμε ξαναβρεθεί με τον κύριο Λάτσο να το συζητήσουμε, να το συμφωνήσουμε.